Λέτε κάτι ότι εδώ η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε ότι και η εισαγγελία της Πάτρας έφερε την υπόθεση αυτή στο φως, έτσι δεν είναι. Την έφερε και την ανέθεσε στους αστυνομικούς που σημαίνει ότι τους εμπιστεύεται. Δεν ξέρω αν την μπορεί να μεσολάβει στην πορεία και γίνεται τώρα όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εφόσον την έφερε στο φως, κατάλαβε ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά. Και από εκεί και πέρα την ανέθεση των ανθρωποκτονιών. Να το πούμε κι αυτό. Ενώ μήπως χάσαμε στην πορεία, μήπως βρεθήκαμε σε σταυροδρόμια και χάσαμε τον δρόμο μας. Γι' αυτό να πούμε τα θετικά, ότι η Πάτρα εισαγγελία την ανέδειξε την ιστορία. Έχω κάνει και δικαστικό ρεπορτάζ στην Πάτρα και ξέρω τι σημαίνει να είσαι σε μια κλειστή κοινωνία και να τα βάζεις με όλους και με όλα για να βρεις την αλήθεια. Λοιπόν, η Πάτρα την ανέδειξε και την ανέθεσε στους αστυνομικούς. Ας αφήσουμε λοιπόν να κάνουν τη δουλειά τους και τα όποια άλλα συμφέροντα ή δεν ξέρω τι συνευχή είναι, ας μπουν στην άκρη. Πάμε παραπέρα, έλα. Έλα λίγο, έλα λίγο. Σε όλα τα εκεί πάνω καλά. Μίλησε. Ναι, ναι. Ναι. Δεν ακούγεις το όχι. Μισό λεπτό. Ακούγομαι. Περνάει κάτι, από το μικρόφωνο περνάει κάτι. Άρα, τι έχουμε, τι εικόνα. Είναι σίγουρο. Εντάξει. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ. Και μιλάμε για κόντρες. Μιλάμε για γαλόνια. Μιλάμε ποιος θα πάρει τη ρεβάνς με τρία παιδιά νεκρά. Φαίνεται λοιπόν πως κάποιο από τα παιδιά μιλάει από τον τάφο του. Πήγαινε σε ένα βίντεο. Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.